Θέλει να παρέμβει, όπως με ενημερώνουν, ο κύριος Θανάσης Παφιλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, για αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Κύριε Παφίλη. Ναι, κύριε Ακριβούλου, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Εμείς σας ακούμε. Αυτά που θέλετε να παρέμβετε, να απαντήσετε στον κύριο Παπαδημούλη. Ναι, θα έλεγα ότι. Ναι, θα ήθελα. Ο κύριος Παπαδημούλης, πέρα από τα υπόλοιπα που είπε, είπε ότι έλεγε ο Χαρίλαος τότε και τη λέμε εμείς σήμερα. Ναι, ότι είναι. Θα ήθελα να σας πω και στον κύριο Παπαδημούλη και σε εσάς ότι καλό θα είναι ο κύριος Παπαδημούλης να θυμηθεί τι έλεγε ο συνασπισμός τότε. Και τι έλεγε ο μέντορας του, ο πολιτικός, ο πατριάρχης δηλαδή του οπορτουνισμού, όπως λέμε, ο Κύρκος, το 1992. Όταν ο συνασπισμός συμμετείχε ψυχήτη και σώματι στα συλλαλητήρια κάτω από το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», όταν έλεγε ότι το ΚΚΕ είναι εκτός εθνικού κορμού και στα όρια της νομιμότητας. Εννοείται πρώην ο συνασπισμό που ήσασταν μαζί, Κομμουνιστικό Κόμμα και. Όχι, δεν ήταν. Είχαμε χωρίσει τότε. Μετά, πολύ μάλλον, συγχωρείτε. Μετά τη διάλυση. Το 1992. Ναι. Αναφέρεστε στο 1992. Όταν έλεγε ο Παπαδημούλης, υπάρχει το βίντεο στο Μέγκα, παρακαλώ να το προβάλλετε. Όλη η Ελλάδα ενωμένη με μια φωνή πλην λακεδαιμονίων. Το ΚΚΕ. Αυτά έλεγε τότε ο συνασπισμός και ο κύριος Παπαδημούλης. Το ΚΚΕ και ο Χαρίλαος, και θα τον παρακαλούσαμε να μην φωνάζει γιατί θα σηκωθεί από τον τάφο το από αυτά που ακούει, έλεγε ό,τι λέει και σήμερα. Πρώτον, έλεγε ότι το κύριο στα Βαλκάνια δεν είναι το όνομα, γιατί με το όνομα πορευόταν και ο συνασπισμός τότε, αλλά είναι η επέμβαση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το όνομα, έλεγε ότι στο όνομα μπορεί να βρεθεί λύση, το ΚΚΕ και ο Χαρίλαος βέβαια, με μία ονομασία, με καθαρά γεωγραφικό προσδιορισμό. Τρίτον, έλεγε ότι πρέπει, υπάρχουν ζητήματα που δημιουργούν θέματα που έχουν να κάνουν με τους αλυτρωτισμούς, όπως Μακεδονική Μειονότητα, Μακεδονία Εθνότητα. Ξαναθυμίζω σε όλους αυτούς που βρώμικα κάνουν ότι θυμούνται, μιλούσαμε για σλαβομακεδονική γλώσσα και σλαβομακεδονική εθνότητα, ή θα μπορούσε να είναι εθνότητα της Βορείας Μακεδονίας, και γι' αυτό διαφωνούσαμε. Αυτά ακριβώς λέμε και σήμερα. Ναι. Και τριτών, επειδή μου είπαν ότι δεν έχουμε χρόνο, όχι. Ναι. Για φανταστείτε εσείς ποτέ ο Χαρίλαος Φλωράκης να ήταν υπέρ της ένταξης του ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ, μιας χώρας. Δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα που είναι αριστερό ή που θέλει να ονομάζεται αριστερό σε όλο τον κόσμο που να είναι υπέρ της διεύνησης του ΝΑΤΟ και υπέρ του ΝΑΤΟ συνολικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ψεύτικα λέει ότι είναι αριστερός, είναι αυτό σήμερα που είναι ο αγγελιαφόρος του ΝΑΤΟ, γιατί η συμφωνία, κύριε Ακρεβούλου, γι' αυτό έγινε. Για να μπει στο ΝΑΤΟ η γειτονική χώρα, και εμείς επαναλαμβάνουμε ότι η είσοδος του ΝΑΤΟ μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ επικίνδυνη για τους λαούς της περιοχής. Ελάτε μια μέρα εδώ ζωντανά να τα πούμε, κύριε Παφίλη. Σας το λέω αυτό γιατί πρέπει να σας αφήσω λόγω έλλειψης χρόνου. Όποτε με καλέσετε, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.